Ο ισολογισμός μας είναι ο πρώτος θετικός ισολογισμός από το 2002. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μας κάνει και χαρούμενους και περήφανος και μας κάνει και πιο αισιόδοξους και πιο σίγουρους για το μέλλον. Δεν είναι όμως, όπως είπαμε και μέσα, μια στεγνή λογιστική αποχώρηση. Ένας θετικός ισολογισμός σημαίνει πολλά πράγματα στην ουσία. Δηλαδή, σημαίνει έναν ισχυρό Δήμο, ο οποίος μπορεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε αυτούς που συναλλάσσονται μαζί του, και αυτοί που συναλλάσσονται μαζί του είναι κυρίως μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες, εργολάβοι, ανάδοχοι επιχειρηματίες της περιοχής, εργαζόμενοι σε διάφορα προγράμματα, και σε αυτούς πλέον είμαστε απόλυτα συνεπείς. Από τους λίγους φορείς κρατικούς δημόσιους της χώρας μας, ίσως ο μοναδικός στην περιοχή μας, από τους λίγους στη χώρα μας και από τους λίγους δήμους στη χώρα που σημαίνει αυτό. Το δεύτερο που σημαίνει είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη προσφυγής σε δανεισμό, κάτι που το έχουν πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Το τρίτο είναι ότι μπορούμε να ασκούμε πλέον με ασφάλεια και με συνέπεια μια πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης σε εποχές όπου το κράτος πλέον έχει παραδώσει όλο το κομμάτι κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συμμετοχή στην αυτοδιοίκηση. Σημαίνει ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε καλές εκπτώσεις, μεγάλες εκπτώσεις, διότι γνωρίζουν οι υποψήφοι ανάδοχοι, κυρίως των έργων, ότι θα πληρωθούν στην ώρα τους και επομένως με τα ίδια χρήματα να κάνουν περισσότερα πράγματα. Και σημαίνει ότι μπορούμε να αισθανόμαστε μια μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον, βέβαια με την προϋπόθεση ότι τα πράγματα στη χώρα μας δεν θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια. Παρόλο λοιπόν που έχουμε μια καλή οικονομική κατάσταση, σταθερή θα έλεγα οικονομική κατάσταση, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με την έλλειψη προσωπικού, με το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο αναγκαζόμαστε να κινούμαστε ως αυτοδιοίκηση, το οποίο αντί να διευκολύνει τα πράγματα, συνεχώς τα δυσχεραίνει. Την ευρύτερη κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία και στη χώρα μας, με ό,τι συμβαίνει και σε επίπεδο στρωμάτων όπως οι προηγούμενες που πλήττονται, αλλά και σε επίπεδο διοίκησης της χώρας μας, όλα αυτά είναι αναστατικοί παράγοντες, στους οποίους αν προσθέταμε και την οικονομική δυσπραγία, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπήρχε ένα τοπίο ασφυξίας, το οποίο θα αντανακλούσε και στους δημότες και στην πόλη μας. Δεν θα γίνουμε Βρυξέλλες ποτέ, δεν είμαστε Κοπεγχάγη, είμαστε όμως πλέον ένας από τους λίγους στέρεους οικονομικά δήμους της πατρίδας.